First of all, I want to say to all the fans Aris that Sunday we have one game in Carilau, and I want to ask them to come because it's very important for us players, for all this team, that after 4 years in difficult moments, we get our target. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω προς τους φίλους του Άρη ότι είναι πολύ σημαντικό για εμάς τους παίκτες την Κυριακή στο παιχνίδι με τον Πατσαραϊκό να έρθουν στο γήπεδο, διότι τελειώνει μια τετραετία δύσκολων καταστάσεων για τον Άρη. And I hope that will be a nice party for all players because we fight too much, and will be nice also for Neto because Neto deserves. Πιστεύω ότι θα γίνει ένα ωραίο πάρτι την Κυριακή, διότι παλέψαμε σκληρά όλο το χρόνο και να γίνει αυτό το πάρτι και για τον Νέτο, γιατί ο Νέτο το αξίζει. So it will be very important to everybody come to be a nice evening. Γι' αυτό είναι σημαντικό να έρθουν όλοι την Κυριακή στο γήπεδο για να περάσουμε ένα ευχάριστο, ένα ωραίο απόγευμα. Σίγουρα αυτό που έχουμε καταφέρει είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα και το σύλλογο. Τον κόσμο μας που όλα αυτά τα χρόνια σίγουρα έχουν επικραθεί πάρα πολύ για αυτό που έχει γίνει, που η ομάδα δεν έχει ανέβει. Εμείς που είμαστε όλα τα παιδιά εδώ, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν σε όλα τα παιχνίδια δίπλα μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και εύχομαι και ελπίζω και σίγουρα θα έρθουν πολύ καλύτερες μέρες. Σίγουρα αυτό που θα γίνει την Κυριακή το περιμένουμε πώς και πώς και εμείς. Περιμένουμε πολύ κόσμο στο γήπεδο. Εύχομαι να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο, να μας στηρίξει για όλη την προσπάθεια που έχουμε κάνει όλο αυτό το καιρό. Σίγουρα για τον Άρη τα δύσκολα έχουν περάσει. Θα έρθουν καλύτερες μέρες και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σίγουρα να πω για τον Νέτο ότι είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για το σύλλογο. Για αυτό που έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια, σίγουρα τον ξέρουμε όλοι, όλος ο κόσμος τον ξέρει τι έχει καταφέρει. Και είμαι πολύ χαρούμενος και εγώ που είμαι συμπαίκτης του. Και σίγουρα πιστεύω θα βοηθήσει τον Άρη και από άλλο πόστο. No, in the moment I cannot say that I will stay or not stay. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω ότι θα μείνω ή δεν θα μείνω. I'm happy in Aris. Είμαι χαρούμενος στον Άρη. I know the people like me. Ξέρω ότι ο κόσμος με αγαπάει. I like also the people. Και εγώ αγαπάω τον κόσμο εδώ. This club. Το σύλλογο. I will give priority to Aris. Προτεραιότητά μου θα είναι ο Άρης. I hope that after this game we can make a deal. Ελπίζω ότι μετά από αυτό το παιχνίδι θα μπορέσουμε να κάνουμε μια συμφωνία. Δεν έχει κλείσει το θέμα. Σίγουρα θα υπάρχουν εξελίξεις στις επόμενες μέρες. Περιμένω να τελειώσει και εγώ αυτό το παιχνίδι την Κυριακή και από εκεί πέρα να μιλήσουμε με τον Πρόεδρο. Προτεραιότητά μου και εμένα είναι ο Άρης, αλλά πρέπει να μιλήσω πρώτα, να βρούμε μια χρυσή τομή και πιστεύω στο τέλος όλα θα πάνε καλά. To be honest to you, you know, για να είμαι ειλικρινής, this year we have 25 players. Αυτή τη χρονιά είχαμε 25 παίκτες. That they are ready to fight for football league. Που ήταν έτοιμοι να παλέψουν στην κατηγορία, στην Football League. And they know what is Football League. Και ξέρουν τι είναι η Football League. For me this is the first difference. Για μένα αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. I think that you know was difficult to me play one year more in the Football League. Ξέρετε ότι ήταν δύσκολο για μένα να μείνω ακόμη ένα χρόνο στην Football League. I'm in big club and I have this target to go Super League. To fight for these fans that they are amazing and they are very good. Ο Άρης είναι μεγάλος σύλλογος και έχει εκπληκτικό κοινό που άλεψε η ομάδα και ο κόσμος για να ανεβεί η ομάδα. And I feel good because I think that we get the target. Γιατί πετύχαμε το στόχο. Σίγουρα ήξερα που ήρθα. Είχαμε ένα στόχο και εγώ είχα ένα στόχο να ξαναγεννηθώ μέσα από τον Άρη. Ξέρουμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Και δεν το σκέφτηκα καθόλου ότι θα παίζω στη Β' Εθνική. Ήξερα όμως το επόμενο βήμα ότι θα είναι στη Super League. Ευτυχώς τα καταφέραμε, όλα καλά πήγανε και τώρα από εδώ και πέρα συνεχίζουμε. Σίγουρα όταν η ομάδα λείπει από τα μεγάλα σαλόνια πολλά χρόνια, σίγουρα πρέπει να προσέξει τον κορμό της
είναι πολύ σημαντικές οι κινήσεις που θα κάνουν οι υπεύθυνοι που είναι για αυτά τα πράγματα. Σίγουρα πρέπει να έρθουν παίχτες για να βοηθήσουν πραγματικά την ομάδα. Πρέπει να ξέρουν και πού θα έρθουν βασικά για να βοηθήσουν πραγματικά την ομάδα. Σίγουρα ο κορμός πρέπει να μείνει. Και πιστεύω με τη διαχείριση αυτή όλη η ομάδα θα κυλήσει ομαλά και πιστεύω θα κατακτήσει τους στόχους της. For me it was special in Trikala outside. Για μένα το παιχνίδι στα Trikala. Because we played there last year, it was very difficult match. Πέρσι ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι. They fight too much, they give everything. Παλέψαν πολύ, τα δώσαν όλα. And because it was the start of the season. Ήταν η αρχή της χρονιάς. And it was 0-0 until the end. And it was a lot of feelings, you know. Υπήρχαν πολύ έντονα συναισθήματα σε εκείνο το παιχνίδι μέχρι να μπει το γκολ στο τέλος. And when we scored the goal, you know, it was a very nice feeling that we take 3 points. Και όταν σκοράραμε στο τέλος, ήταν πολύ έντονο το συναισθήμα που πήραμε τους 3 βαθμούς. Πολύ έντονα τα συναισθήματα. Για μένα, σίγουρα πέρα από τις νίκες και τα αποτελέσματα καλά που έχουν έρθει, πολύ σημαντικό είναι όταν βλέπω τον κόσμο στο γήπεδό μας να γεμίζει το γήπεδο. Νομίζω αυτό είναι η μεγαλύτερη χαρά του ποδοσφαιριστή και ευγνωμοσύνη για αυτό που έχουμε κάνει και το χειροκρότημα όταν βγαίνεις από το γήπεδο. Νομίζω είναι αυτή μια μεγάλη ανταμοιβή. Κοιτάξτε, σίγουρα όταν σε αγαπά ο κόσμος είναι πολύ σημαντικό. Για μένα δεν πληρώνεται με τίποτα αυτό το πράγμα. Σίγουρα η αγάπη του κόσμου πολύ σημαντική. Για μένα μου δίνει μεγάλη ψυχολογία και δύναμη να συνεχίσω. Σίγουρα θα το σκεφτώ πολύ καλά αυτό που θα κάνω. Θέλω να μείνω στην ομάδα, το έχω πει. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που έχει γίνει μέχρι τώρα.